Είναι πως ο κόσμος έχει δίκαιο να διαμαρτύρεται για το κλείσιμο των εξωτερικών ιατρίων στο Δήμο μας. Να αναφέρω ότι ιστορικά 35 χρόνια λειτουργούσε εδώ το ιατρείο με μεγάλη τεράστια προσφορά στους δημότες, στους κατοίκους του Γερίου, αλλά μπορώ να πω ότι και από τις γύρω περιοχές εξυπηρετούνταν εδώ, έπαιρναν την ιατρική τους περίθαλψη στο ιατρείο μας. Το ιατρικό κέντρο τούτο εξυπηρετεί πολλοί κόσμο και εξυπηρεούμαστε και πιο εύκολα και πιο καλά. Θεωρείτε ότι θα δυσκολευτεί ο κόσμος? Βεβαίως θα δυσκολευτεί, διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί. Θα δυσκολεύεστε? Αλλήμωνο, πού να πάνουμε, η ηλικία μας. Δεν συμφωνούμε να μεταφερθεί στα Λατσιά των ιατρικών κέντρων του Γερκού, διότι ταλαιπωρία για μας. Ωστόσο δεν είναι μακρινή απόσταση από εδώ. Δεν είναι μακρινή απόσταση, αλλά για κάποιους ηλικιωμένους που δεν έχουν μέσο να μετακινηθούν, σίγουρα είναι πρόβλημα. Ναι, είναι ταλαιπωρία για να παίρνουμε εμείς στα Λατσιά ή στο πλάτι στην Αγλάντζα. Έχαμε μισή ημέρα στα Λατσιά. Και αν είχε με φάρμακα, ξέρω, ήταν μεγάλη ταλαιπωρία για μένα. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει το νοσοκομείο μας, διότι γεράσαμε, είμαστε 80, 90. Πού να πάμε να μπούμε μέσα στα λεωφορεία? Πρέπει να μας βοηθήσουν να τα πείσουν το νοσοκομείο μας. Δεν μπορούμε να βγούμε μέσα στα λεωφορεία, μην να πάμε. Αυτοκίνητα είμαστε μεγάλοι, δεν μπορούμε να πάμε. Εγώ με το παστούρι, δεν θέλω να βγούμε στο λεωφορείο. Να φύγουν το νοσοκομείο, δάμε.